Γεια σας, γεια σας. Καλώς ορίσατε πίσω στο κανάλι μου, στην τρελοκουζίνα της Βασούλας. Τι μου κάνετε? Σήμερα θα σας φτιάξω μία φανταστική μπιφτεκόπιτα με βελούδινο ζυμάρι, χωρίς αυγά και βούτυρα, που μπορείτε αυτή τη ζύμη να την κάνετε και πυροσκή, όπως σας έχω κάνει και τις τυρόπιτες που τρελαθήκατε, και θα είναι το πιο ωραίο σνακ για την παραλία, για τα παιδάκια σας και για εσάς. Γεμιστή μπιφτεκόπιτα σαν χάμπουργκερ. Είναι θεϊκό, το έκανα χρόνια και πριν τη σελίδα μου και το κανάλι μου. Πάμε να δούμε τα υλικά που θα χρειαστούμε. Θέλουμε αλεύρι, θέλω σιμιγδάλι, κρέμα, γαλακτός νερό σε θερμοκρασία δωματίου για να μην κάψουμε τη μαγιά, λάδι, ζάχαρη, αλάτι, ξηρή μαγιά. Και για τη γέμιση θέλω, εγώ παιδιά βάζω και μάχηρο, μου αρέσει γιατί είναι λίγο πιο ζουμερός. Μπορείτε να βάλετε και μοσχαρίσιο, ό,τι θέλετε. Κρεμμύδι έχω τρίψει, ντομάτα, αλάτι, πιπέρι, πάπρικα, μίξ τυριών, κέτσαπ, μπέικον, πιπεριές, ξύδι για να φρατέψω κι εμάς και λίγο λαδάκι. Όλα τα υλικά θα είναι πάντα κάτω στο κουτί περιγραφής. Πατήστε τα υλικά εδώ. Μπαίνετε στο νέο μας site www.vasiacrazygitchen.com και τα βρίσκετε αναλυτικά και τα ψησίματα και τα υλικά και τις δοσολογίες. Πάμε να ξεκινήσουμε πρώτα με το ζυμάρι μας. Ξεκινάμε να κάνουμε το ζυμαράκι μας. Θα ρίξω πρώτα την κρέμα γάλακτος. Παιδιά, επειδή με ρωτάτε συνέχεια, παίρνω του Lidl. Είναι φανταστική η κρέμα γάλακτος οικονομική για φαγητό και για γκανάζ, για τίποτα άλλο. Για σαντιγί, γιατί μου λέτε τα ίδια, είναι μόνο για ντόρο. Τα λέω και τα ξαναλέω. Η κακομοίρα. Θα βάλω το ελαιόλαδό μου. Είναι μία ζύμη τραχανή, απολαυστική, θα κολλήσετε, είναι εκπληκτική. Θα βάλω αλατάκι, θα βάλω τη ζάχαρη μου, θα βάλω τη μαγιά μου, το σιμιγδάλι το ψηλό, θα ανακατέψω τώρα λίγο αυτά και σιγά σιγά θα προσθέτω το αλευράκι μου και η ζύμη μας είναι έτοιμη. Όσο βάζω αλεύρι, μέχρι να πάρει όλο το αλεύρι ζύμη, βάζω και νεράκι συγχρόνως, αλεύρι και νεράκι μαζί για να γίνει πολύ ωραία ελαστική η ζύμη. Όλα όμως τα υλικά ακριβώς οι δοσολογίες θα είναι μέσα στην καρτέλα που μας κάνει ο Δημήτρης και πέφτει και κάτω που λέει πατήστε τα υλικά εδώ πέρα που μπαίνετε στο νέο μας site www.vasiacrazykitchen. Πάμε να δούμε τη διαδικασία. Αλευράκι και νεράκι, αλευράκι και νεράκι. Και αφού η ζύμη έγινε τέλεια, είναι βελούδο, σας είπα, εγώ έκανα 5 με 7 λεπτάκια στο μίξερ, το ίδιο θα κάνετε και αν ζυμώσετε με τα χεράκια σας παιδιά. Και η διαδικασία είναι αφού βάλουμε όλα τα υλικά, βάζουμε να αλλάξει αλεύρι νεράκι μέχρι να τελειώσουν τα υλικά και να γίνει αυτή η ζύμη που βλέπετε. Κλείνουμε με μεμβράνη σε ζεστό μέρος για μία ώρα. Oh my god, βλέπετε τι φανταστικό ζυμάρι έγινε μετά από μία ώρα, από 40 λεπτά ως μία ώρα, το θέλω στο σωστό μέρος. Αφού τελειώσαμε το ζυμάρι μας έγινε τούμπανο, πάμε να φτιάξουμε το γυμά, τίποτα παιδιά, ένα ανακάτεμα, ένα ζύμωμα 5 λεπτά και είναι έτοιμο για να φτιάξουμε αυτήν τη λαχταριστή πρωτότυπη μπιφτεκόπιτα χάμπουργκερ που θα παίρνετε στην παραλία για σνακ. Σας είπα, έχω βάλει κιμά χοιρινό, κρεμμύδι, πιπέρι, πάπρικα, αλάτι και τριμμένη ντοματούλα. Θα βάλω τώρα και το ελαιόλαδο και το ξυδάκι μου. Αυτά είναι τα υλικά, παιδιά, για το κιμά. Δεν θέλω κάτι άλλο. Θα ανοίξουμε το ζυμαράκι, θα βάλουμε όλο το κιμά στρωμένο και μετά τα υλικά θα δείτε. Είναι πάρα πολύ εύκολο, μην σας φοβίζει τίποτα, είναι φανταστική. Thank you.
μέση στο γυλό, το κουτίρεσα και έριξα λίγο σμυρδάλι για να είναι μπιφτεκόπιτα τραγανή και να μην βανιάσει. Έκοψα τη ζύμη στη μέση, η μισή ζύμη θα πάει πάντως και η άλλη μισή για να καλύψει μπιφτεκόπιτα. Παίρνουμε ένα πλάστη, στο τζάμπο παιδιά το κοπάδι, πάμε και ανοίγουμε τη ζύμη μας. Και αφού άνοιξα το ζυμάρι, είναι βελούδινο, είναι ελαστικό, θα τρελαθείτε παιδιά, κάνει για πάρα πολλές χρήσεις. Τώρα θα πάρω κέτσαπ με ένα πινελάκι και θα λείψω πριν βάλω τον κιμά μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα, είσαστε φανταστικοί, κάθε μέρα κάνετε συνταγές μας. Θέλουμε subscribe στο κανάλι μας γιατί μας βοηθάτε να γίνουμε καλύτεροι και στα όλα τα social media, TikTok, Instagram και Twitter, vasiacrazykitchen.com. Και τώρα παίρνω τον κιμά μου και τον απλώνω. Τι λιχουδιά είναι αυτή ρε παιδιά, τι θα γίνει. Τέτοιο σνακ στην παραλία δεν θα έχετε ξαναφάει, τα παιδάκια σας θα σας λατρέψουν. Θα παίρνετε πολλά φυλάκια και πολλές αγκαλίτσες. Και είναι και χειροποίητο όλο, το ζυμάρι, το μπιφτέκι μας, όλα. Ξέρουμε τι τρώμε και εύκολο και οικονομικό. Στρώνουμε όλο το κιμά. Και γαντάκι βασουλά, έτσι για να δείτε, για να μην λέτε κακές γλώσσες, φαρμακόγλωσσες. Δεν πειράζει, τους αγαπάμε όλους εμείς εδώ πέρα. Λοιπόν, τελικά παιδιά και λεμπίες που θα ράψουμε. Βρήκατε να μας κάνουν καλύτερες τιμές, γιατί δεν μας βλέπω καλά. Εδώ απλώνουμε πολύ καλά το κύμα και τώρα θα στρώσουμε τα υλικά. Τα τυριά μας, τα μπέικον, τις πιπεριές και μετά το υπόλοιπο ζυμάρι. Λοιπόν, τώρα θα ξαναλείψω με κέτσαπ το κύμα μου, γιατί είναι σαν βάση πίτσας. Και μετά θα βάλουμε τα υλικά μιας πίτσας. Μπορείτε να βάλετε ό,τι υλικά θέλετε. Και όποιος δεν τρώει πιπεριά να μην τη βάλει. Αλλά ρε παιδιά, η μυρωδιά της πιπεριάς είναι καταπληκτικά. Θα βάλουμε τώρα τα τυράκια μας, την μπεϊκονίτσα μας και θα είμαστε αρχηγοί. Λοιπόν, πάμε. Θα βάλω το μπέικον μου. Παιδιά, μπέικον, εντάξει, μπορείτε να βάλετε και ζαμπόν και γαλοπούλα και ό,τι άλλο θέλετε. Αλλά το μπέικον είναι έξτρα γεύση. Μπαμπάτσικα εδώ πέρα υλικά, να τρώσω ένα κομμάτι για να το ευχαριστήσω. Στο τέλος θα βάλω τα τυράκια μου. Εδώ πέρα παιδιά το μπέικον μου έχει γίνει εδώ πέρα χάλια. Λοιπόν, παντού τα υλικά σε όλη την πιφτεκούλα πάνω, για ό,τι κομμάτι κόψετε να έχει υλικό. Θα βάλω τις πιπεριές μου, γιατί θέλω να κάτσουν στον κιμά να μυρίσει και ο κιμάς πιπεριά. Εδώ είναι πανεύκολο και όλο χειροποίητο. Και τώρα εδώ πέρα εγώ έχω μίξ τυριών, μπορείτε να βάλετε ό,τι τυρί θέλετε, αλλά για μένα το μίξ τυριών είναι το καλύτερο. Βάλαμε τώρα το άλλο μισό ζυμάρι που μας έμεινε, το άνοιξα στον πάγκο μου παιδιά αυτό για να μην μπερδευτείτε. Κλείνουμε πολύ καλά σαν πίτα, ξέρετε να κάνετε πίτες. Τραβάμε παντού να κλείσουμε όλη την πιτσακόπιτα. Θα τη χαράξουμε για να ψηθεί πολύ ωραία και θα την περάσω από πάνω με αυγό, γαλατάκι και λίγο σουσάμι. Και θα περάσω αυγό γάλα για χρώμα. Όποιος δεν θέλει δεν περνάει σουσάμι. Παιδιά, εγώ θα βάλω γιατί μου αρέσει και του πάει πάρα πολύ. Έχω προθερμάνει το φούρνο μου στους 200 στον αέρα. Θα την ψήσω στους 170 με 180 περίπου μία ώρα. Βάζουμε και το σουσάμι μας και είμαστε έτοιμοι. Θα πάρουμε πολλά μυαλά παιδιά με αυτή την πιφτεκόπιτα. Θα γίνει χαμός. Τα λέμε όταν είναι έτοιμη. Η γεμιστή μπιφτεκούλα ψήθηκε ακριβώς μία ώρα στον αέρα στους 180, αν δεν έχετε αέρα πάνω κάτω.
Τι να σας πω, παιδιά, η εικόνα τα λέει όλα. Θέλω να τη φτιάξετε οπωσδήποτε. Το πώς μυρίζει το μπιφτέκι με την πιπεριά, την κέτσα από το τυρί, είναι κάτι άλλο. Θα γίνει το σνακ της παραλίας φέτος. Θέλω πολλά subscribe στο κανάλι μου, γιατί μου βοηθάτε να γίνομαι καλύτερη. Όλα τελικά πέφτουν μέσα στο βίντεο που μας κάνει σκηνοθετάρα μας σε καρτέλα. Και κάτω πατήστε τα υλικά εδώ που μπαίνετε στο νέο μας site www.vasiacrazykitchen.com. Η μπιφτεκούλα είναι έτοιμη τώρα να εξαφανιστεί, να γίνει χαμός, θα τη φάμε όλοι. Μαγιά μας και μπράβο μας και μας αρέσει που είμαστε χοντρούλιδες. Σας φιλώ, σας αγαπώ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο με την επόμενη συνταγάρα. Φιλάκια πολλά!